Ο Μιχάλης Τσόκος με ειδοποίησε εκτός αέρα ότι έχει μια μεγάλη αποκάλυψη να κάνει σήμερα. Για να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Η μεγάλη αποκάλυψη λοιπόν που έχω να κάνω, ναι, είναι ότι την Πέμπτη, μεθαύριο, ναι, θα κάνω 2 ώρες εκπομπή από το στούντιο με τον Γιώργο Ζαγορά. Πω, τέλεια. Την Πέμπτη έχω μια δουλειά, θα κάνεις χωρίς τον Γιώργο Ζαγορά. Σου κάνω κι εγώ μια αποκάλυψη τώρα. τέλεια. Ωραία. Την Πέμπτη δηλαδή, Μιχάλης Τσόχος στο στούντιο και Μιχάλης Τσόχος αργά μισή το βράδυ στην Τούμπα. Το βλέπω το ξενύχτη. Το βλέπω το ξενύχτη. Το βλέπεις, ξέρω εγώ. Πώς έχει μια παράδοση, πώς το λένε, επαναλαμβανόμενη, να το πω έτσι, ο Σκουντής όταν μεταδίδει μάτς το βράδυ στο NBA να πηγαίνω στην παράταση και να μεταδίδει κανένα τετράωρο. Κάπως έτσι σε βλέπω και σένα. Το παίρνω το σενάριο αυτό. Ναι, το παίρνω. Με την ίδια κατάληξη που είχε και το προηγούμενο σενάριο, σαν και αυτό ας πούμε που σκέφτομαι. Αλλά εντάξει, οκ. Άρα αυτή είναι η είδηση αυτή, έτσι, της εβδομάδας. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, να οργανωθούμε τότε. Να οργανωθούμε. Είναι οριστικό, έτσι. Είναι δηλαδή η είδηση να τη μοιράσουμε. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Γιατί έχουν βγει και τα ιστορία, οπότε. Τέλεια. Δεν έχει καμιά... Okay, δεν έχει καμιά απεργία κανένα αυτό. Εντάξει, δεν μπορείς να ρωτήσεις και με άλλα μέσα. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, τι κάνετε κύριε Τσόχο, πώς είστε? Ο Ντάνι Μακέλη, ο διαιτητής που σφύριξε τη λήξη του αγώνα το Μάιο πέρυσι και έδωσε στον ΠΑΟΚ το κύπελο Ελλάδος, στο Ολυμπιακό στάδιο, κόντρα στον Ολυμπιακό. Αυτός θα είναι. Α, μάλιστα. Δεν θυμόμουν αυτή τη λεπτομέρεια. Τον διαιτητή συγκεκριμένα τον θυμάμαι πολύ καλά. Mm-hmm. Αυστηρός, καθόλου εδράκιας, αλλά και μεγάλη συρρήκτρα. Του αρέσει να αφήνει το παιχνίδι. Οκ. Να μείνει και μεγάλη συρρήκτρα. Να μείνει και την Κυριακή να πάει στο Βικελίδης. Μιας και τον έφερε. ναι, αφού τον έφερε που τον έφερε ο Μάρκ, τώρα πήγαινε, έλα με τα ειστήρια. Να σφυρίξει το μάτς, να τον πει και ο Μάρκ, όχι τον έφερε, το UEFA τον έστειλε, να τον κρατήσει ο Μάρκ, να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει: παιδιά, έχουμε και το ντέρμπι την Κυριακή εδώ, ας μείνει. Θα έχει καλό καιρό. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Δεν το βλέπω και πολύ πιθανό, αλλά οκ. Ναι, ρε παιδί μου, θα ήταν ωραίο σενάριο αυτό. Να τον έχουμε εδώ να τριγυρνάει, να πηγαίνει και στις προπονήσεις του Άρη και του ΠΑΟ και να δούμε αν αυτό το μοντέλο προσπαθεί να περάσει η Αγγλία, μπορεί να υλοποιηθεί και στην Ελλάδα. Να πάει, ας πούμε, Παρασκευή στην προπόνηση του Άρη και το Σάββατο να πάει στην προπόνηση του ΠΑΟ. Και την Κυριακή να σφυρίξει το παιχνίδι. Σωστό. Με αυτή την ωραία ιδέα. Με ένα σμπάρο πολλά τριγόνια. Ναι. Σωστό. Το παίρνω αυτό το σενάριο. Να δούμε και αυτό το off-site που προσπαθούν να το περάσουν. Το άλλο το καινούργιο της προηγούμενης εβδομάδας δεν το συζητήσαμε μαζί. Ότι οι Πορτογάλοι σκέφτονται να κάνουν τα παιχνίδια 60 λεπτά. Να το περάσουν δηλαδή αυτό. Αλλά να σταματάει ο χρόνος όπως στο μπάσκετ. Σε όλα τα χαζά, ας πούμε, που γίνονται. Δεν το συζητήσαμε, όχι. Ναι. Συζητήσαμε... Αυτή είναι μια διαχρονική ιδέα που παίζει. Πρέπει να την έχω ακούσει πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια. Ναι. Αλλά καταλήγουν πάντα στο συμπέρασμα ότι αυτό εδώ στο ποδόσφαιρο μπορεί να αποσυντονίσει τελείως την κατάσταση. Γιατί? Και να έχουμε φαινόμενα λατένις, δηλαδή μάτς που να κρατάνε 3 ώρες. Γιατί οι διακοπές στο ποδόσφαιρο μπορεί να είναι μεγαλύτερες από ό,τι στο μπάσκετ. Μπορεί να είναι πολύ πιο χρονοβόρες. Τα 60 λεπτά που λένε οι Πορτογάλοι είναι ο μέσος όρος καθαρού αγωνιστικού χρόνου στα καλά μάτς, δηλαδή 60 λεπτά καθαρού αγωνιστικού χρόνου είχε το Chelsea Real Madrid στην προηγούμενη εβδομάδα που ήταν ματσάρα. Τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος είναι συνήθως το ένα ημίχρονο είναι ο καθαρός χρόνος, περίπου 45-50 λεπτά βαριά. Τώρα το 60 λεπτά ακούγεται ωραίο, δηλαδή ναι.
θα έχει περισσότερη δράση στην πραγματικότητα. Δεν είναι ο μέσος όρος καθαρού χρόνου των παιχνιδιών τα 60 λεπτά. Ναι, αλλά ξαναλέω, μπορεί οι διακοπές στο ποδόσφαιρο και χωρίς την πίεση του χρονόμετρου να κάνουν μεγαλύτερη τη διάρκεια των αγώνων. Και το δεύτερο που είναι λίγο κάπως είναι, το μπάσκετ είναι πολύ πιο μικρός χώρος, άρα τα 10-15 τελευταία δευτερόλεπτα φτάνουν και περισσεύουν για να εκδηλώσεις όχι επίθεση αλλά και να την οργανώσεις. Στο ποδόσφαιρο το 5-4-3-2-1-0 είναι κάπως για φινάλε και στο ημίχρονο και στο τέλος του μάτς, και ακόμα περισσότερο είναι κάπως για φινάλε τι σουτάρουμε και αν η μπάλα έχει φτάσει μέχρι τη γραμμή μετράει. Είναι λίγο μεγαλύτερο το μέγεθος σε όλα στο ποδόσφαιρο. Μια σκέψη πρωτοποριακή, να το πω έτσι, για το 2022. Μάλιστα προέρχεται και από τους Πορτογάλους, που εγώ δεν τους πολύ συμπαθώ, τους θεωρώ μεγάλους παπατζίδες. Είναι όπως λένε σε κάποια στέκια εδώ, σε κάποια σοκάκια στη Θεσσαλονίκη, είναι οι παπατζίδες, οι γιαλατζοί Βραζιλιάνοι, οι Πορτογάλοι. Έτσι, να μην πω την άλλη την έκφραση, ας πούμε, που είναι για μια αλυσίδα. Και νομίζω ότι είναι σωστό βέβαια αυτό το πράγμα. Διακοπή, όταν είναι πλάγιο ή όπως λέγαμε παλιά, αράουτ. Όταν είναι εικόνα, όταν γίνονται αλλαγές, όταν υπάρχει τραυματίας κτλ. Να μην περιμένω εγώ και να μην μαλώνω και με τον διαιτητή και με τον τέταρτο, όταν σηκώνει το ταμπελάκι στο τέλος το ηλεκτρονικό και λέει 4 λεπτά. Και λέει τι 4 λεπτά, ρε φίλε. 4 λεπτά έκαναν να βγουν οι παίκτες από τα αποδυτήρια για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Κατάλαβες που λέει ο λόγος. Διακοπή, τσακ, χρονομέτρηση κανονικά, γραμματεία, μια χαρά. Και να παίζετε καθαρό. Το παιχνίδι να είναι καθαρό. Δηλαδή, παίζουμε 30 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και 30 λεπτά στο δεύτερο, ρε φίλε. Καθαρά όμως. Γιατί να δούμε τώρα τα καθαρά, όταν βγάζετε κανένα. Όπως το λένε αυτό, το κάνα γράφημα, ξέρω εγώ, στατιστικό στη διάρκεια του αγώνα, πόσο στο 45 λεπτό, πόσο καθαρό παιχνίδι είχαμε. Βλέπω άσο μπροστά. 12, 15 λεπτά, 16. Όταν είμαστε 20 λεπτό, πανηγυρίζουμε με πρισούς. Ναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό είναι. Γύρω στα 45 λεπτά είναι ο καθαρός χρόνος κατά μέσο όρο του 90 λεπτά. Το μισό, δηλαδή είναι. Δηλαδή, εγώ πληρώνω εισιτήριο για να δω 90 λεπτά, ρε φίλε, όχι 45. Ναι. Το ακούω. Λέω ότι δεν είναι και το πιο εύκολο να εφαρμοστεί, αλλά επίσης το ακούω και είναι μια ιδέα που ξαναλέω έχει ακουστεί. Πρώτη φορά νομίζω είχε ακουστεί πριν αρκετά χρόνια, τώρα το είπα σχηματικά το 20, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Ως πείραμα θα το έβλεπα και μάλλον θα το έκανα, γιατί είναι δύσκολο να εκτιμήσεις. Αν ήμουν UEFA ή FIFA θα είχα επιλέξει ένα πρωτάθλημα όχι πολύ υψηλής δυναμικότητας, προκειμένου να πειραματιστώ πάνω σε αυτό και να δω πώς λειτουργεί. Τη Μόνικα δεν ακούω τελευταία στις συζητήσεις μας και ανησυχώ. Μια χαρά, τώρα είναι καλός ο καιρός και στον καλό καιρό η Μόνικα απολύεται στον κήπο και δεν μαζεύεται. Ναι, κανένα τη λιβεράς δεν έρχεται. Δεν περνάει όμως. Το χειμώνα δεν βγαίνει έξω. Αν μπορεί να παραμπεί και μέσα στο τζάκι, θα παραμπεί και μέσα στο τζάκι. Είναι καλομαθημένη. Αλλά το καλοκαίρι, τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, δύσκολο να την πετύχεις μέσα. Τέλεια. Λοιπόν, σήμερα έχει και τα μάτσα, θα τα πούμε αυτά. Πριν βγούμε μαζί στο πρώτο ημίωρο, είχα το Σταύρο, το Σουντουλίδη, και μας περιέγραψε έτσι με ωραίο, με κομψό τρόπο τα όσα πέρασαν την Πέμπτη στη Μασσαλία, εκεί στη βόλτα που κάνανε στο πήγαινε και στο φεύγα το βελοντρόμο, ας πούμε. Είναι εμπειρία ζωής αυτό που πέρασαν, αυτό που τράβηξαν όλοι εκεί και οι οπαδοί και οι συνάδελφοι. Ναι, εγώ λέω ευτυχώς δεν έρχονται. Ναι, αυτό εκεί, αυτό θα σε ρωτούσα. Ευτυχώς, βέβαια ανησυχήσαμε κάποια στιγμή γιατί άργησε πολύ και όταν αργεί πολύ κάτι, ο συνήθως ο καπνός δεν είναι εύκολος. Ναι, από το εξής μπορεί να ακούσει το τέλος. Ναι, το φοβήθηκα εγώ, ενώ όλες οι πληροφορίες, ας πούμε, και με έναν Γάλλο μετά, μόλις κλείσαμε χθες, μιλήσαμε με έναν Γάλλο συνάδελφο από την ΕΚΙΠ και μας είπε ότι οι μισοί τα έχουν πάρει πίσω τα λεφτά τους, τα εισιτήρια δεν θα έρθουν. Οι 500 από τους 1000. Αυτό δεδομένο 100%. Ναι, ναι. Αλλά και πάλι άργησαν με τις επαφές μέχρι το απόγευμα. Ας πούμε, το απόγευμα βγήκε ο περιβόητος Λευκός Καπνός για το θέμα αυτό. Ευτυχώς για όλους. Ναι. Νομίζω εδώ το χειρίστηκαν καλά όλοι.
θέλω να πω. Δηλαδή, επειδή καταλαβαίνεις πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, υπό την έννοια ότι και η Μάρσεϊ είχε τη δυσκολία να πει στους οπαδούς της «Δεν σας αφήνω να πάτε». Όπως θα την είχε την ίδια δυσκολία και ο ΠΑΟΚ. Αν είχε γίνει το πρώτο μάτς και είχαν έρθει Γάλλοι εδώ και έπρεπε ο ΠΑΟΚ να πει στους οπαδούς του «Δεν σας αφήνω να πάτε στη ρεβάνς», θα είχε ζήτημα, θα είχε μεγάλη γκρίνια. Νομίζω ότι σχεδιάστηκε πάρα πολύ ωραία από όλες τις πλευρές. Να το πάρει πάρα του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία. Αυτό βοηθούσε όλους. Βοηθούσε τη Μαρσέη να χρησιμοποιήσει η διοίκησή της τη ρητορική στους οπαδούς της. Τι θέλει να κάνω, παιδιά. Εκεί ο Υπουργός και η Ελληνική Αστυνομία δεν θα δέχονται. Θα σας πάμε το ζόρι. Ναι. Οπότε ξέφευγε από το σκόπελο να ακούσει γκρίνια από τους οπαδούς της. Ούτε η ίδια η Μαρσέη ήθελε να τους φέρει εδώ. Αντιλαμβανόταν ότι με την ελληνική αστυνομία, με τον Υπουργό, με την UEFA να μην μπορεί να πάρει απόφαση απαγόρευσης, γιατί θα έπρεπε να έχει εκτός η απόφαση τιμωρίας πριν τη ρεβάνηση και να πάρει απόφαση απαγόρευσης. Άλλο τρόπο δεν είχε. Οπότε η UEFA απλώς έκανε συστάσεις στη Μαρσέη, καλό είναι να μην πάτε. Ειδή και στη Μαρσέη σκεφτόταν ότι αν γίνει εδώ ο κακός χαμός και όλοι είχαν πει μην έρθετε και αυτή είχε πάρει την ευθύνη να τους φέρει, θα είχε και την ευθύνη για ό,τι συνέβαινε. Οπότε και αυτοί δεν ήθελαν να έρθουν, αλλά ήθελαν να τα έχει και καλά μαζί τους. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να έρθουν. Έλασε επιπλέον μπελά στο κεφάλι της ομάδας. Οπότε βγήκε μπροστά ο Υπουργός και η Ελληνική Αστυνομία, που κανείς δεν θα τους ψέξει. Μα, ας τους βρίζουν οι Γάλλοι, όχι, ας τους βρίζουν οι Γάλλοι. Σκασίλα του Θεοδωρικάκου τώρα και του όποιου ταξιάρχου. Και όλα καλά. Πόσες αγωνιστικές μένουν στην Αγγλία να τελειώσει το πρωτάθλημα? Στην Αγγλία νομίζω μένουν 8. 8. Αν κάνω κανένα λάθος. Ναι. Προλαβαίνει η Λίβερπουλ να το πάρει, να τον καλύψει το βαθμό. Είδε τα παιχνίδια που μένουν. Καλά, τώρα ναι. Μιλάμε τώρα για ένα αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ένα αποτέλεσμα. Πού μπορεί να κάνει την Κέλλα? Θεωρητικώς είναι πιο εύκολο το πρόγραμμα τη Manchester City. Πιο εύκολο. Ναι, θεωρητικώς όμως. Υπό την έννοια ότι η Λίβερπουλ έχει ένα ντέρμπι με τη Manchester United, η City δεν έχει άλλο ντέρμπι. Τι έχει η Λίβερπουλ? Ένα ντέρμπι με τη Manchester United. Ναι, ντέρμπι. Προκλητικούλης. Δεν είναι ντέρμπι τώρα. Δηλαδή αν μου έλεγες με την Norwich θα το καταλάβαινα τώρα. Με τι, αν σου έλεγα με τι? Με την Norwich. Ναι. Και έχει και ένα ντέρμπι με την Everton. Σου κάνει αυτό. Αυτό είναι, ναι. Είναι το ντέρμπι της πόλης. Μιλάμε για Άρης ΠΑΟΚ, Μιχάλη. Ναι. Και είναι και με την Everton να κινδυνεύει με υποβασμό. Εντάξει, ναι, okay. Με μεγάλα κίνητρα δηλαδή. Εντάξει. Και για τους κόκκινους και για τους μπλε. Κόκκινοι να τους ρίξουν, οι μπλε να σωθούν. Εντάξει, τώρα, okay. Έχει ξανά City Liverpool, το Σάββατο. Ναι, ναι, αυτό το κύπελο είναι τι, ναι. Ναι, ναι, ημιτελικός κυπέλου. Ναι. Εντάξει, ναι. Έχει, κάτσε, έχει City Aston Villa, West Ham, μετά πάει West Ham. Μετά υποδέχεται Newcastle, μετά πάει Lynch, μετά υποδέχεται Watford, μετά Brighton υποδέχεται και τελευταία αγωνιστική, πού πάει αυτό, όχι, αυτά καλά τα λέω, ναι καλά τα λέω, 34. Τέλος πάντων, έχει αρκετά παιχνίδια βλέπω ακόμη. Μπορεί να έχει απώλειες, εγώ το έχω βγάλει, το έχει πάρει Liverpool το πρωτάθλημα ήδη. Μετά από αυτό. Το μάτσο είδες την Κυριακή. Μετά, Το είδα μαγνητοσκόπηση, ναι. Το είδα γιατί και για λόγους κατασκοπίας, γιατί το Σάββατο κάνω το μάτι του κυπέλου, οπότε έπρεπε να έχω γνώση. Ωραία και η αγκαλιά των δύο προπονητών στο τέλος, μου άρεσε εκεί. Τρομερή. Ναι. Η αγκαλιά των δύο προπονητών στο τέλος είναι νομίζω του τύπου τι τους δείξαμε πάλι. Ναι, όντως. Όντως. Αυτό είναι, νομίζω είναι η ικανοποίηση για αυτό που προσέφερα. Γιατί ναι. Χαρούμενος πολύ με το αποτέλεσμα δεν ήταν κανένας. Ναι, αλλά δεν πάθαμε ζημιά. Όταν γύρισαν σπίτια τους ο Κλοπ και ο Γκουαρντιόλα και έβαλαν να δουν σε επανάληψη το ΑΕΚ Άρης, κατάλαβαν ότι εκείνο το παιχνίδι ήταν καλύτερο από το δικό τους. Ατύχησαν. Ναι. Δεν ήθελα να σου πω και τις τελικές. Να δω ποιο είχε περισσότερες τελικές. Γιατί το ΑΕΚ άρχισε και μόνο και 30. 33, 19, 14. 33, μπράβο. 13. Μία ανά τρεις λεπτά. Ναι.
Οπότε... Δεν είδα το Liverpool City πώς είχε. Είχε καφέ την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο ή το απέφυγες ή να μην γίνει κανένα σκηνικό? Όχι. Γιατί δεν προλάβαινες να έχεις κάποια διακοπή, μια παύση, ας πούμε. Μόνο τις αλλαγές προλάβαινες. Α, είχα. Αντάσεις τελειώσανε κάποια στιγμή. Αλλά εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε και τους Γάλλους να έρθουν. Σήμερα ανοίξαν και τα εισιτήρια εδώ και λίγη ώρα να μπορεί να πάει ο κόσμος. Κατοστάρει η Τούμπα, έτσι, την Πέμπτη. Δηλαδή όλοι στην Τούμπα. Ενώ ότι δεν υπάρχει περιορισμός πλέον. Είναι σημαντικό, ναι, γι' αυτό. Εντάξει, και ο κόσμος πρέπει να προσέξει. Είναι, φαντάζομαι, sold out. Είναι ματσάρα. Εντάξει, διάβαζα πριν χθες ότι έγινε ένας χαμός στη Γαλλία. Γιατί το κανάλι, λέει, το ανοιχτό προτίμησε να δείξει αυτό το μάτς και όχι το μάτς της Λιόν. Και γινόταν χαμός. Κάπου το έχω αποθηκευμένο αυτό. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Ναι. Αυτό. West Ham Λιόν είναι. Λιόν West Ham. Είναι για Europa, δεν είναι? Europa είναι εκείνο. Σωστά, είναι Europa. Και γίνεται ένας χαμός. Αντέδρασε, λέει, η Λιόν. Γιατί δείχνεται το άλλο μάτς, το ανοιχτό, ας πούμε, ανοιχτά στον κόσμο και όχι το δικό μας. Και... Ναι, είναι. Εκεί τα δικαιώματα έχουν πάει περίπου, κάτι αντίστοιχο έχει περίπου, σαν την Ελλάδα που έχει ένα μάτς κάθε Τετάρτη ελεύθερο κανάλι στο Champions League, το Mega, εκεί και στο Europa και στο Conference. Την Πέμπτη έχει δικαίωμα προτίμησης ένα ελεύθερο κανάλι, μη συνδρομητικό δηλαδή, να δείξει μάτς. Και ανάμεσα, επειδή και τα δύο γίνονται στις 10, το ελεύθερο κανάλι πήρε αυτή την επιλογή. Μεταξύ του Europa, τι λένε οι της Λιόν, μεταξύ του Europa League και της νεοσύστατης διοργάνωσης του Conference League, το W9, έτσι λέγεται το κανάλι, επέλεξε και πάλι να μεταδώσει το μάτς της Μαρσέγη με τον ΠΑΟΚ. Αν ήταν ειλικρινείς οι επιτελείς του καναλιού, θα τολμούσαν να πούνε ότι η Μαρσέγη έχει περισσότερο κοινό από τη Λιόν. Σχολίαζαν, λέει, οι επιτελείς. Επειδή έχουν αυτοί περισσότερο κόσμο, δηλαδή θα δείξετε αυτό. Το West Ham Lyon δεν προσφέρεται ελεύθερα στον κόσμο ή σε προσιτή τιμή. Αυτό μπορεί να ωφελήσει την πειρατεία. Για να λάμψει το γαλλικό ποδόσφαιρο θα έπρεπε να προσφέρεται η πολλαπλή προβολή των παιχνιδιών ή να επιτρέπεται σε άλλους πάροχους να το προβάλλουν ξεχωριστά. Έτσι είπαν από τη Lyon, η διαρροή της Lyon, ας πούμε, γιατί επέλεξαν να δείξουν αυτό το μάτς, το ΠΑΟΚ Μαρσέγη και το άλλο της Lyon, στο Europa League. Εντάξει, ό,τι γίνεται εδώ γίνεται και εκεί, έτσι, δεν αλλάζει κάτι. Εντάξει, ναι, μωρέ. Στα ελεύθερα κανάλια η επιλογή γίνεται στις 10 φορές καθαρά με εμπορικούς λόγους. Ναι. Α, έχω και απάντηση. Δηλαδή, περίμενε. Ακόμα και στα μη δικά μας μάτς, στην εποχή που δεν παίζανε συνδρομητική τηλεόραση όλα, οπότε δεν είχες πρόβλημα επιλογής, τα έβλεπες όλα και διάλεγες όποιο θες να δεις ή να τα δεις όλα μαζί λεπτό. Θυμάμαι τα παλιότερα χρόνια στο Μέγκερ του Champions League, κάτι βραδιές, ας πούμε, που τελευταία αγωνιστική έπαιζε, ξέρω εγώ, Μίλαν Λίβερπουλ, αλλά είχαν περάσει και οι δύο και ήταν αδιάφορο, και είχε τελικό πρόκριση στην έκτη αγωνιστική Λιόν Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι. Το κοινό έλεγε να δούμε, ρε παιδιά, το Λιόν Ατλέτικο Μαδρίτης. Θα γίνει ο χαμός, γιατί ένας από τους δύο θα περάσει, είναι τελικός. Ενώ το άλλο έχουν περάσει και οι δύο. Ναι. Και το Μέγκα έλεγε, ναι, αλλά οι διαφημιστές λένε, φίλε, Μίλαν Λίβερπουλ. Έτσι. Μάλιστα, ωραία. Θα τα πούμε και αύριο. Από Θεσσαλονίκη, Αθήνα και μεθαύριο από Σαλόνικα μόνο. Όλα τα φώτα της δημοσιότητας εδώ είναι και αυτή την εβδομάδα. Σωστά. Για καλό λόγο, για καλό σκοπό, ευτυχώς. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, κύριε Τσόγο.